Εμείς εκφράζουμε τη συμπαράσταση σε όλα τα καλλιτεχνικά σωματεία και συμφωνούμε με τα αιτήματά τους. Αυτό το απαράδεκτο, προκλητικό προεδρικό διάταγμα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Αυτό που ζητάνε τα καλλιτεχνικά σωματεία αλλά και όλος ο κόσμος είναι αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας. Και αντί για αυτό συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Με ολέθρια αποτελέσματα, υποβάθμιση, με προβλήματα και στους εργαζόμενους, αλλά γενικότερα με υποβάθμιση όλης της καλλιτεχνικής παιδείας. Γι' αυτό εμείς τι λέμε, πρώτον να φύγει άμεσα, να το αποσύρουν. Είναι προκλητικό, είναι απαράδεκτο. Δεύτερον, να πάρθουν άμεσα μέτρα και αποτελεσματικά για την αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας στα σχολεία. Γιατί υπάρχει συνεχής μείωση των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Τρίτον, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που θα ξεκινά από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Αυτό και αυτό το προεδρικό διάταγμα, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, ακολουθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που κάνουν είναι όχι να αναβαθμίζουν, αλλά να υποβαθμίζουν συνέχεια. Και αυτό πρέπει να είναι ένα κριτήριο για τον κόσμο. Όταν φοβάσαι τον πολιτισμό, που είναι μια ανώτερη μορφή της ανθρώπινης σκέψης, αυτό σημαίνει ότι δεν θες ανθρώπους μορφωμένους που να σκέφτονται, αλλά θες μηχανήματα. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Αγώνας λοιπόν.